Να πάρω ένα πρώτο σχόλιο και από εσάς, από το ΚΚΕ, που φαίνεται ότι με βάση το exit poll ξεπερνάτε ίσως και σημαντικά το ποσοστό που πετύχατε το 2019. Και αφού ζητήσω ένα έτσι πρώτο γενικό σχόλιο, ας την κάνω και την ερώτηση για την τιμή των όπλων, αν θα καθόσασταν τελικά, έχοντας στη διάθεσή σας τη λαϊκή ετοιμιγορία, σε μια συζήτηση για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης ηττημένων, δεδομένου ότι εδώ έχουμε και μαθηματικά τουλάχιστον ένα δεύτερο σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης. Με εσάς, το ΜέΡΑ25, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα μιλάμε ακόμα για δημοσκόπηση. Πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ασφαλώς το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και οι χιλιάδες που το ψήφισαν είναι ένα θετικό γεγονός. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε πόσο θετικό είναι. Από την άλλη τη μεριά πρέπει να πούμε ότι αυτή η συζήτηση που λέτε έχει γίνει ήδη την προεκλογική περίοδο, όλη την προεκλογική περίοδο και ακόμα δεν πιο πριν. Δεν ξεκινάει από το μηδέν λοιπόν. Δεν μπορεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να λέμε άλλα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ και Κυριακή απόγευμα να πούμε άλλα στον ελληνικό λαό. Να εκτεθούμε απέναντι στους χιλιάδες ανθρώπους που κάναμε ως κριτήριο ψήφου το να αντιμετωπίσουν την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα σχηματιστεί. Γιατί, να είμαστε ειλικρινείς, αντικειμενική δυνατότητα. Και σχηματικά έχουμε καθίσει απέναντι. Λοιπόν, αντικειμενική δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνηση υπάρχει. Γιατί μιλάμε για κόμματα που συμφωνούν σε μεγάλα ζητήματα αλλά και σε μικρότερα. Ο κύριος Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, με τον υπουργό δίπλα του, τον κύριο Χατζηδάκη, έχουν ψηφίσει τον ίδιο νόμο κατά 50%. Λέμε, δεν είναι έτσι. Έτυχε και κάθεστε μαζί, δεν το είχα προβλέψει. Λοιπόν, γιατί ήταν ο κύριος Μάτζος ανάμεσά σας. Αλλά αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το κρίνουν και οι πολίτες και στην κάλπη το έκριναν. Δηλαδή, τι είδαν, ότι οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα που διεκδικούν να στήσουν την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση δεν είναι δά και τόσο μεγάλες. Εμείς περιμένουμε να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα. Την επόμενη μέρα θα έχει πολύ σκληρό αγώνα, γιατί είδατε ότι υπάρχουν πράγματα συμφωνημένα για την επόμενη μέρα, πράγμα που σημαίνει ότι σήμερα μπορεί να υπάρχει μια ανάπαυλα. Αν όντως είναι αυξημένο το ποσοστό του ΚΚΕ, από πού πήρε. Πήρε από τους νέους, πήρε από δυσαρεστημένους, από πού κτλ. Πάμε λίγο στην Πειραιώς. Να συμπληρώσουμε το εξής. Είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο το γεγονός αυτό. Τώρα μιλάμε για τη γενική δημοσκόπηση. Πρέπει να ξέρουμε με το αποτέλεσμα ότι στην Αττική το 2019 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν τρίτο κόμμα. Ιδιαίτερα στις εργατικές λαϊκές συνοικίες θα είναι πολύ αυξημένο. Και τρίτο κόμμα ισχυρό. Λοιπόν, πάμε στην Πειραιώς. Συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί προέχει πάντα το.